Θα μείνει. Πέρα μέσα και θα μιλήσει. Πάμε. Περίμενε. Πάμε. Κοντά μας έχουμε τον Μιχάλη Αλεξανδρόπουλο, τον προπονητή του Φίβου Μελισσίων, ο οποίος στέφθηκε κυπελούχος μέσα στην Αγία Παρασκευή. Θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε πώς η ομάδα του έφτασε σε αυτό το σπουδαίο κατόρθωμα, καθώς χτες κέρδισε και το μεγάλο ντέρμπι με την Κερατέα στον ημιτελικό. Η ομάδα σιγά σιγά βρίσκεται η φόρμα της. Έχουμε καταλάβει ποια είναι τα λάθη μας και για ποιο λόγο χάσαμε κάποια ντέρμπι στο 3-2. Έχουμε περιορίσει κατά πάρα πολύ τα χαζά λάθη που λέμε εμείς και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια. Βασικό πρόβλημα, βασικό θέμα όμως και με την Κερατέα είναι ότι λείπανε και οι βασικοί τους παίχτες, το οποίο ήταν ένα πλεονέκτημα για μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτοί που ήταν μέσα δεν ήταν πάρα πολύ καλοί αθλητές για να ρίχνει την ήττα. Για τη συνέχεια. Συνέχεια είναι δύσκολη. Έχει ακόμα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος από τον καινούριο χρόνο. Αν μπορέσουμε να κρατήσουμε το επίπεδο του λανθών μας σε χαμηλό νούμερο, τότε πιστεύω θα είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα για μας. Αλλά και πάλι μετά θα δείξεις τα play-off. Δεν μπορείς, έτσι όπως είναι το φετινό πρωτάθλημα, να πεις ποιος και τι έχει προβάδισμα. Όλες οι ομάδες πιστεύουν είναι σάξεις στη τετράτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου. Ναι. Κοντά μας έχουμε τον Γιώργο τον Αμαριανάκη, το γιο του θρηλυκού Σωτήρη Αμαριανάκη, κυπελούχο σήμερα με το Φίβο Μελισσίων. Θα θέλαμε λίγο το σχόλιο του που κρίθηκε ο τελικός. Δείξαμε πάρα πολύ χαρακτήρα σαν παίκτες, όλοι ένας-ένας και όλοι μαζί. Και νομίζω ότι παίξαμε όρημα, δηλαδή δεν είχαμε πολλά λάθη. Είχαμε πολλές λύσεις, οι πασαδόροι λύθηκαν τα χέρια τους γιατί τελειώναμε από παντού. Και βοήθησε πάρα πολύ και ο Πάγκος, η αναπληρωματική ομάδα, που δεν είναι αναπληρωματική, αλλά okay. Γιατί μπήκανε μέσα και διόρθωσαν πάρα πολλά πράγματα και δεν αφήσαμε καθόλου χώρο στην Αγία Παρασκευή να μας κοντράρει. Αφιερώνεις κάπου αυτό το κύπελο? Εντάξει, προφανώς στους γονείς μου, στους συμπαίκτες μου, αυτά εκεί. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε και σου δίνουμε συγχαρητήρια. Ναι. Κοντά μας έχουμε το Θανάση το Λέπουρα από το Φίβο Μελισσίων. Η ομάδα Μελισσίων πήρε το κύπελο. Θα θέλαμε λίγο την άποψή του για το τελικό. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήμασταν κουρασμένες και οι δύο ομάδες για ένα συνεχόμενα παιχνίδια από την Πέμπτη μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Η Αγία Παρασκευή είναι μία από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του ομίλου. Παίζει πάρα πολύ δυνατά κάθε φορά και ειδικά στην έδρα της με τον κόσμο του ήταν καταπληκτικός. Μία τέλεια διοργάνωση. Νομίζω ότι κερδίσαμε στις λεπτομέρειες και κυρίως χάρη στην ηρεμία μας και σε κάποιες δύσκολες φάσεις που πήραμε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Χρήστο Κατσιγιάννη. Δεν τα κατάφερε σήμερα η ομάδα των Βορείων Προαστίων να πάρει αυτό το κύπελλο που το διοργάνωσε η ίδια. Θα θέλαμε λίγο να μας πει το σχόλιο του, πού κρίθηκε το παιχνίδι και τι δεν πήγε καλά για να έρθει αυτό το κύπελλο στην ομάδα του. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Να έχουμε όμορφα Χριστούγεννα με υγεία. Και θέλω να πω επίσης πολλά συγχαρητήρια και για τις τέσσερις ομάδες που συμμετείχαν στο Final Four του Κυπέλλου. Όσο αφορά τώρα για το σημερινό παιχνίδι, εμείς ερχόμαστε από ένα παιχνίδι της Πέμπτης που ήταν γεμάτο με 5 σετ με τον Παπάγου και με ένα παιχνίδι επίσης με την Κυψέλη στον ημιτελικό που μου πήγε στα 4 σετ και η ομάδα μου νομίζω παρουσιάστηκε λίγο κουρασμένη. Από εκεί και πέρα πρόβλημα κυρίως στο κομμάτι της υποδοχής θέλω να εστιάσω εγώ τι είχαμε. Παρόλο που ήταν ένα παιχνίδι σκληρό, κλειστό και ήταν στις λεπτομέρειες, αν είχαμε λίγο καλύτερα το κομμάτι της υποδοχής και μπορούσαμε να αναπτύξουμε καλύτερα το παιχνίδι μας, ίσως είχαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Άξια ο Φίβος πήρε το παιχνίδι, κέρδισε το θεσμό του κυπέλου, συγχαρητήρια. Και εμείς τώρα θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε για το πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, μακρύ και ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κατσιγιάννη και σας ευχόμαστε και εμείς καλές γιορτές και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Παρακαλούμε. Κοντά μας έχουμε τον Σταύρο τον Τάλα, τον ακραίο της Αγίας Παρασκευής. Η ομάδα του σήμερα δεν τα κατάφερε, έχασε από το Φίβο 3-1 στον μεγάλο τελικό του Final Four. Θα θέλαμε λίγο να μας πει και αυτός πού κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι και τι βλέπει για τη συνέχεια. Εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα να εμφανιστούμε δυναμική. Μπήκαμε δυνατά στο πρώτο σετ και γι' αυτό καταφέραμε και να το κατακτήσουμε. Στο δεύτερο
πάλι ήμασταν πολύ δυνατοί. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες με ένα λάθος ίσως στο τέλος, το οποίο μας έριξε ψυχολογικά. Από εκεί και πέρα στο τρίτο αυτό το λάθος μας κόστησε την αρχή. Μπήκαμε πιο αργά στο σετ, δεν μπήκαμε δυναμικά. Και ποτέ δεν βρήκαμε το ρυθμό που είχαμε στα πρώτα δύο, τη δυναμικότητα και τη μαχητικότητα που δείξαμε στα πρώτα δύο, έτσι νομίζω εγώ. Και λίγο πες μας για τη διοργάνωση, για τον κόσμο που σας συμπαραστάθηκε πάρα πολύ σήμερα. Εννοείται, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γέμισε το κλειστό μας με κόσμο, με τα παιδιά και από τις ακαδημίες μας που μας στηρίξανε πάρα πολύ, με εικόνες, φωνές, οικογένειες, άλλοι άνθρωποι του βόλεϊ που θέλαν να παρακολουθήσουν ωραίο βόλεϊ και νομίζω τους το προσφέραμε, τουλάχιστον προσπαθήσαμε. Και πραγματικά είμαι χαρούμενος που η ομάδα μου καταφέρνει και διοργανώνει μια τόσο ωραία διοργάνωση με τέτοια οργάνωση και ωραίο τρόπο. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Yeah.